τα προηγούμενα κηρύγματα τα οποία κάναμε περί Αντιχρίστου ως πολύ ευκολότερα από το απόψινό κήρυγμα το οποίο θα κάνουμε και το οποίο αναφέρεται στην τελευταία μάχη η οποία θα δοθεί επί της γης και ονομάζεται η μάχη αυτή μάχη του Αρμαγεδόνος. Η μάχη αυτή θα είναι και το τελειωτικό χτύπημα το οποίο θα δοθεί επάνω στον πλανήτη της γης για να έρθει πλέον η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ως εκ τούτου θα προσπαθήσω με όση δύναμη μου χαρίσει ο Θεός αυτή τη στιγμή και η Παναγία μας να ομιλήσω απλά, πολύ απλά, αλλά προσέχετε αυτό το θεριό που λέγεται Αντίχριστος, ο οποίος τώρα περπατά διαμέσου ημών και θα σας κάνει να νιστάξετε. Προσέξετε το αυτό, διότι θα έρθει να σας δώσει ύπνο για να μην καταλάβετε τι θα πω. Είναι πολύ δύσκολο το μάθημα απόψε, πολύ δύσκολο το κήρυγμα, διότι αναφέρεται εις τας προφητείας. Δεν θα ομιλήσουμε εμείς, αλλά θα ομιλήσει πάλι ο ίδιος ο Θεός διαμέσου των προφητών του, οι οποίοι εδόθησαν εις τον κόσμο ως ευεργέτημα του Θεού προς τον άνθρωπο. Οι πατριάρχες, οι προφήτες, μετέπειτα οι Απόστολοι, μετέπειτα οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Άγιοι, οι οποίοι ομίλησαν για την σωτηρία του ανθρώπου, είναι ευεργέτημα του Θεού προς τον άνθρωπο, αγάπη εκδηλωμένη του Θεού προς τον άνθρωπο, αγάπη η οποία είναι χειροπιαστή. Δι' αυτόν τον λόγο εμείς δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε ημί μόνο πως να μελετούμε τους πατέρας της Εκκλησίας, τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, τους Αποστόλους και ούτω καθεξής, για να μπορέσουμε να σωθούμε. Και στο θέμα το οποίο μας απασχολεί, αδερφοί μου, το οποίο είναι και η συντέλεια του κόσμου, δια των σκοπών τούτων εμείς θα πάρουμε εξ αρχής τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και θα αναγνώσω εις τα μεν δύσκολα χωρία τα οποία θα βλέπω ότι είναι δύσκολα, θα τα ερμηνεύω. Εις τα άλλα θα προχωρώ για να φτάσουμε εις το θέμα το οποίο θέλω. Διότι δεν θα αρχίσουμε ακριβώς όταν μπούμε στην εκκλησία να αρχίσουμε από τη στέγη. Θα αρχίσουμε από τα θεμέλια. Δι' αυτόν τον λόγο, όταν λέγουμε Αρμαγεδόν, πόλεμος του Αρμαγεδόνος, δεν θα αρχίσουμε από τη φράση αυτή, από τη λέξη, από το όνομα τούτου. Αλλά θα αρχίσουμε από πού πηγάζει για να φτάσει ως εκεί. Να βρούμε τα θεμέλια του, ποιος ομίλησε δια των πόλεμων τούτων του Αρμαγεδόνος, για να μπορέσουμε και εμείς να λάβουμε στην ζωή μας εφόδια για να αντιμετωπίσουμε. Αν είμαστε εμείς και φτάσουμε στο σημείο εκείνο, το οποίο είναι και το σκληρότερο της ανθρωπότητας. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και της Ιουδαίας, η συντέλεια των αιώνων, η δευτέρα έλευση του Υιού του ανθρώπου. Δευτέρα έλευση είναι αυτή την οποία προσδοκεί κάθε ένας πιστός άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω στην γη. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Και πάλι ελεύσετε με τα δόξης όταν θα έρθει ο Κύριός μας, όπως τον είδαν οι μαθητές του επάνω στο όρος της αναλήψεως, όχι της μεταμορφώσεως, της αναλήψεως, όταν εστίκησαν βλέποντες προς τον ουρανό και εμφανίστησαν δύο άγγελοι και λέγουν εις αυτούς: «Άντρες Γαλιλαίοι, τι εστίκατε βλέποντες προς τον ουρανό? Ον τρόπον ανελήφθη, κατά τον ίδιον τρόπον θα έρθει ή να κρίνει ζώντας και νεκρούς». Όπως τον έβλεπαν και ανελαμβάνεται ο Θεός μας προς τους ουρανούς, κατά τον ίδιον τρόπον θα έρθει επί των νεφελών του ουρανού πάλιν για να κρίνει τον κόσμο όλο. Η δε κρίση του κόσμου είναι αναπόφευκτη. Δεν είναι σχήμα λόγου ούτε λόγια για να περνάει η ώρα.
είναι αναπόφευκτη η κρίση του κόσμου και η ανταπόδοση του Θεού προς τον άνθρωπο ιδία τα έργα τα οποία έπραξε καλά ή κακά. Και εξελθόν ο Ιησούς επορεύεται από του ιερού, δηλαδή από τον ναόν του Σολομώντος, και προσήλθον οι μαθηταί αυτού επιδείξε αυτό τα σηκωδωμάς του ιερού. Τον επλησίασαν για να του δείξουν τον ναόν ο οποίος ήταν χτισμένος μεγαλόπρεπος και είχε την πρώτη θέση επάνω στην γη ολόκληρο. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Ού βλέπετε ταύτα πάντα, τα βλέπετε όλα αυτά, αμήν λέγω ημίν, ου μη αφαιθεί όδε λίθος επιλίθων όσου καταληθήσετε». Δεν θα μείνει πάνω εις αυτόν τον ναόν ουδε μία πέτρα επάνω στην άλλη που να μην πέσει και να καταστραφεί ο ναός αυτός. Καθημένου δε αυτού επί του όρους των ελαιών προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού κατηδίαν λέγοντες, τον πλησιάζουν κατηδίαν, δηλαδή τον απομονώνουν κατά κάποιον τρόπο και του λέγουν, «Υπέ ημίν, πότε ταύτα έστε και τι το σημείο της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος? Πες μας, Κύριε μου, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημείο το οποίο θα προηγηθεί προτού έρθει το τέλος του κόσμου». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, «Βλέπετε, μύτης ημάς πλανήσει». Η λέξη αυτή πλανήσει την ευρίσκομε πλιστάγηση στην Αγία Γραφή προειδοποιών ο Θεός τον άνθρωπο να μην πλανηθεί, διότι ευκόλως πλανάται ο άνθρωπος και τούτο το οποίο ονομάζεται πλάνη το συναντώ εγώ καθεκά στην ημέρα από τα παιδιά του Θεού τα πονεμένα τα οποία έρχονται στο Χριστό μας για να θεραπευθούν εις τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Πλανώνται. Τι σημαίνει πλάνη? Πλάνη σημαίνει ότι βρίσκει κάποιον ο οποίος τον απατά και του λέγει, έλα κοντά μου για να σου δώσω αυτό το οποίο ζητάς. Και ο άνθρωπος σήμερα εκείνον το οποίο ζητεί περισσότερο δεν είναι η θεραπεία της ψυχής αλλά η θεραπεία του σώματος. Και όταν δεις τον άνθρωπο και είναι άρρωστος μπορεί να πουλήσει όλα όσα έχει, να τα δώσει όλα όσα έχει, να δανειστεί ακόμη και να χρεωθεί, να καταχρεωθεί, αρκεί το σαρκείο να το φέρει στη θέση του που ήταν προηγουμένως, προτού κλονιστεί η υγεία. Και βλέπουμε να φεύγει ο ένας δια την Αμερική, ο άλλος δια την Αγγλία, ο άλλος οπουδήποτε, φτάνει να βρει τη θεραπεία του. Τον ενδιαφέρει, δηλαδή τον άνθρωπο περισσότερο το σαρκείο, το θνητό, το χώμα. Το χώμα, αυτή η τροφή των σκολίκων και η δυσοδεία τον ενδιαφέρει τούτο, δεν τον ενδιαφέρει η θεραπεία της ψυχής. Δι' αυτό και οι δαίμονες εδώ, για να έρθουμε σε ένα σημείο για να δούμε τι αξία έχει η ψυχή, οι δαίμονες εδώ ομολογούν πλιστάκης και όπως είπαμε πολλές φορές δεν είναι ανάγκη να ακούμε τους δαίμονες τι μας λέγουν, αλλά ομιλούν και την αλήθεια. Πώς να το κάνουμε? Συ ή ο Υιός του Θεού, του λέει, ομιλεί. Ομιλεί την αλήθεια, αν είναι πραγματικότητα. Εδώ οι δαίμονες τι λένε? Εάν δεν μετανοήσουν, λέγει, αυτοί που διαβάζεις εδώ, και αν δεν γίνουν όπως τους θέλει εκείνος, λέγει, θα μας αφήσει να τους βασανίζουμε, διότι του αρέσει περισσότερο να βασανιστούν εδώ για λίγο παρά να πάνε στην αιώνιον κόλαση αιωνίως. Διότι όταν βασανίζονται εδώ, λέγει, θα είναι μέσα στην εκκλησία, δεν θα φύγουν. Και όντως βλέπουμε ο πονεμένος φεύγει στην εκκλησία. Όταν είναι καλά, λέγει, θα έρθουν μαζί μας, λέγει, και γι' αυτό προτιμά, λέγει, να βασανίζονται εδώ, λέγει, διότι εκείνος βλέπει το τέλος. Βλέπει το τέλος. Και όταν ένα πλάσμα σκέφτεται ότι όταν γίνω καλά θα πάω εις τον κόσμο να χορεύω, να διασκεδάζω, να αμαρτάνω, να κάνω οτιδήποτε, θα του πιάσουμε εμείς την ψυχή, λέγει, και γι' αυτό προτιμά αυτός που κάθεται εκεί πάνω, λέγει, και τα παρακολουθεί όλα, προτιμά, λέγει, να βασανιστεί το σώμα και να πάνε κοντά του, λέγει, παρά να τους θεραπεύσει και να πάνε στην κόλαση. Γι' αυτό ακριβώς τι είναι τούτο το οποίο θέλω εγώ τώρα να τονίσω? Είναι το θέμα του σαρκείου. Ζητά ο άνθρωπος το σαρκείο, να θεραπεύσει το σαρκείο.
Μα το σαρκείον είτε θεραπευμένο είναι, είτε άρρωστο, θα γίνει σκολίκον βρώμα, φαγητό των σκουλικιών. Κάποια μέρα θα γίνει τροφή των σκολίκων. Δι' αυτό εκείνο το οποίο πρέπει να προτιμούμε είναι η θεραπεία της ψυχής. Δι' αυτό τι κάνω εγώ. Όταν έρθουν εδώ τα άρρωστα τα παιδιά, το πρώτο το οποίο κάνω είναι: έχεις εξομολογηθεί ποτέ σου? Απάντησες: ποτέ. Μα εξ αυτού είναι και το κακό. Διότι όταν δεν εξομολογηθεί ο άνθρωπος τα αμαρτίας του, τότε ο διάβολος σε βρίσκει έδαφος και εισχωρεί στο σώμα και το παιδεύει. Είναι όπως τον άνθρωπο, το είπαμε και άλλοτε, που αφήνει το σπίτι του ανοιχτό, αφήνει τις πόρτες ανοιχτές, αφήνει τα παράθυρα ανοιχτά και φεύγει. Δεν θα μπει μέσα ο κλέφτης? Θα μπει. Όταν ο άνθρωπος δεν εξομολογείται, δεν κοινωνεί, δεν εκκλησιάζεται, δεν προσεύχεται, δεν νηστεύει, δεν κοινωνεί το Θείο και αχράντο μυστηρίο, είναι οι πόρτες και τα παράθυρα ανοιχτά και εισέρχεται ο διάβολος και καταναλώνει πλέον τον άνθρωπο μέσα στην παίδευση. Να τα προσέχουμε όλα αυτά, διότι είναι σημαντικά, αδερφοί μου, και κάνω μερικές παρεκβάσεις από το κήρυγμα για να σώσουμε την ψυχή μας. Σκοπός είναι να σωθούμε. Βλέπετε μην τις ημάς πλανείς. Οι πλάνοι λοιπόν φεύγουν όλοι όσοι είναι πολεμένοι. Πού φεύγουν και πάνε? Πάνε στους μάγους. Και ρωτώ: πού πήγες? Μήπως επήγες στους μάγους? Ναι, λέγε, πήγα. Γιατί επήγες? Διότι ήμουν απελπισμένος, λέει, και ζήτησα βοήθεια. Μα όταν είσαι απελπισμένος, πού θα απευθυνθείς? Εις το Χριστό. Όταν έχεις χαρά, πού θα απευθυνθείς? Εις το Χριστό. Όταν έχεις λύπη, πού θα απευθυνθείς? Εις το Χριστό. Όταν έχεις δυσκολίες, πού θα πας? Εις το Χριστό. Ό,τι έχουμε καλό ή κακό, στο Χριστό θα πάμε. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στους μάγους. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στην πλάνη. Αυτή είναι η πλάνη. Μα λέγει, όταν πήγα, λέγει, είχε το Ευαγγέλιο πάνω στο τραπέζι, είχε τις εικόνες, είχε τα κομποσχήνια, είχε τους σταυρούς. Μα αυτό κάνει και ο διάβολος. Αυτό κάνει ο διάβολος για να σε πλανήσει, αυτό κάνει. Όταν διαβάζαμε και λέγαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν, τι λέγουν? Ότι όταν ο Αντίχριστος θα πλανήσει τον κόσμο, θα μεταμορφωθεί, θα γίνει ολοφώτινος όπως ο Θεός. Θα βάλει διαβόλους ολοφώτινους δίπλα του και θα αναλαμβάνεται προς τον ουρανό, θα σηκώνεται από τη γη προς τον ουρανό. Δεν είναι ο Χριστός όμως, είναι ο Αντίχριστος. Ο κόσμος ο οποίος δεν ακούει τα κηρύγματα θα πού? Να ο Θεός, μα δεν είναι αυτός. Εκείνος λέγει, όταν θα είμαι εγώ, λέγει, δεν θα μείνει μάτι πάνω στη γη που να μην με δει. Αυτός ο Αντίχριστος θα είναι σε ένα τόπο περιορισμένος, δεν μπορεί να είναι σε όλη την γη, διότι είναι ένας άνθρωπος διαβολεμένος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την κόλαση μέσα του. Δεν είναι ο Θεός, είναι ο Αντίχριστος. Δεν είναι ο Χριστός, είναι ο Αντίχριστος. Δι' αυτό λέγει ο Κύριός μας: προσέχετε, μη πλανηθείτε. Πολλοί γαρελεύσονται επί το όνομα Τιμού, λέγοντες, εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς πλανήσωση. Δευτέρα προειδοποίηση. Προσέχετε, μην πλανηθείτε, πολλοί θα πλανήσουν σε πολλούς. Μελήσετε δε ακούειν πολέμους και ακουάς πολέμων. Οράτε μη θροείστε. Προσέχετε, λέγει, όλα αυτά τα οποία θα ακούσουν να μην σας ταράψουν και να μην σας ανησυχήσουν. Δίγαρ πάντα γενέστε αλλού που έστει το τέλος. Όλα αυτά θα γίνουν, αλλά δεν θα είναι το τέλος αμέσως. Εγερθίσετε γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και έσονται λοιμοί και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους. Κατά τόπους. Όταν θα γίνουν τα μεγάλα τα γεγονότα, θα είναι παγκόσμια. Δεν θα μείνει τίποτε που να μην σαλευτεί. Και μάλιστα, όπως λέγουν οι προφητείες, θα καταδαφιστεί και θα ερυπωθεί πάσα μεγάλη πόλη. Φανταστείτε τώρα το Παρίσι, το οποίο αριθμεί εκατομμύρια άνθρωποι, να γίνει ένα ισοπαίδωμα. Φανταστείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, φανταστείτε το Λονδίνο, φανταστείτε οποιαδήποτε μεγάλη πόλη, η οποία θα συγκλονιστεί, θα καταδαφιστεί, θα αφανιστεί. Αυτό θα είναι το τέλος του κόσμου. Δεν θα γίνει μικρός σεισμός αυτός ο οποίος γίνεται τώρα. Θα γίνουν φοβερά γεγονότα, τα οποία ούτε ξανάγιναν, ούτε θα ξαναγίνουν επάνω στον κόσμο.
Πάντα δε ταύτα αρχείο λύνων, όταν λέγει η πόλεμη, η μικρή κατά τόπους και οι σεισμοί κατά τόπους και οι πείνες κατά τόπους και οι αρρώστιες κατά τόπους, θα γίνουν όλα αυτά, είναι αρχή, λέγει, όπως τη γυναίκα που θα φέρει στον κόσμο το παιδί, την πιάνουν τα προπόνια που λέγουμε, στην κοινή φράση, κατά τον ίδιο τρόπο λέγει όλα αυτά θα τα ακούετε, αλλά τούτα είναι χρόνια αιώνες που γίνονται. Πότε είναι το τέλος, πότε θα φτάσει το τέλος. Και σας είπα και τις προάλλες ότι αυτή τη στιγμή όλα εγένοντο, δεν είναι εμφανίστην όμως ο Αντίχριστος με εκείνον των περιώνυμων και των μυστηριώδη αριθμών, τον οποίον φωνάζουμε σήμερα 666. Σήμερα είναι εμφανιστή. Πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορούμε να το παραμελήσουμε, να το αντιπαρέλθουμε το γεγονός τούτο. Τόσα χρόνια δεν γίνεται τίποτε λόγος περί αυτού του αριθμού. Τώρα γίνεται. Άρα τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Τι να σου πει άλλο ο Θεός? Προσέχετε, μπαίνετε στα δύσκολα. Μας λέγει, μπαίνουμε στα δύσκολα, όπως εκείνος ο οποίος μαθαίνει να μπλέει μέσα στη θάλασσα και του λέγει εκείνος που το μαθάνει, πρόσεξε τώρα, τα πόδια σου δεν θα πατούνε. Ως τώρα πατούν, αλλά λίγο ακόμη δεν θα πατούνε τα πόδια σου. Γι' αυτό πρόσεξε, θα πατάς πάνω στο νερό πια. Και μην βυθιστείς. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι και τούτο. Ως τώρα μιλούσαμε, μιλούσαν οι πατέρες, μιλούσαν οι προφήτες, μιλούσαν οι πάντες, έλεγαν. Αλλά δεν υπήρχε θέμα αριθμού 666 που μας το λέγει η Αγία Γραφή. Τώρα εμφανίστηκε. Και τούτο ακριβώς είναι η απορία η οποία έρχονται και μου λέγουν, Πάντερ Σάββα, θα πάρουμε την κάρτα? Δεν θα την πάρουμε? Θα την πάρουμε? Δεν θα την πάρουμε? Θα την πάρουμε? Δεν θα την πάρουμε? Το ερώτημα, η αγωνία του κόσμου. Και φωνάζω και λέγω, όταν δούμε των αριθμών καθαρών, καθαρών, ολοκάθαρων, ο Αντίχριστος δεν θα έρθει, κρυφά, θα λέγει εγώ είμαι, ή έρχεσαι μαζί μου ή δεν έρχεσαι. Έρχεσαι μαζί μου, θα πάρεις τα ψευδείς υποσχέσεις τα οποία δίδει ο Αντίχριστος. Εάν δεν έρθεις μαζί μου, θα σου κόψω το κεφάλι, θα σε βάλω σε μαρτύρια, θα σου κάνω το ένα, θα σου κάνω το άλλο. Και εμείς θα διαλέξουμε. Θα χάσεις τη θεσούλα σου, θα χάσεις το μισθό σου, θα μείνουν τα παιδιά σου νηστικά. Να μείνουν χιλιάδες φορές. Χιλιάδες φορές να μείνουν. Πάω εις το Χριστό μου, κερδίζω το Χριστό μου? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο πρέπει να μας κρατάει. Όχι τα άλλα. Το τι θα μείνουν, διότι θα έρθει στιγμή που το χρυσάφι θα είναι στους δρόμους. Το χρυσάφι θα είναι στους δρόμους. Θα το ποδοπατεί ο άνθρωπος και δεν θα σκύβει να το πάρει. Δεν θα σκύβει να το πάρει. Θα προσπαθεί πώς να σωθεί. Δεν είναι παραμύθια. Είναι αλήθειες αυτές που λέγονται. Δι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τα πράγματα. Πάντα δε ταύτα αρχείο δίνουν, τότε παραδώσουν συνημάς εις τη λήψη και αποκτενούν συνημάς, δηλαδή θα σας θανατώσουν και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Όλα τα έθνη θα μισήσουν ποιους? Τους οπαδούς του Χριστού. Τους οπαδούς του Χριστού, τους χριστιανούς που θα αγαπήσουν τον Χριστό. Όλα τα έθνη θα τους μισήσουν, λέει. Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών. Όλος ο κόσμος πάνω στην γη θα μισήσει, λέγει, τους πιστούς οπαδούς του Χριστού. Τι να μας πει άλλο? Δεν έχει άλλο πιο καθαρό από αυτό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, λέγει, διότι τούτα όλα θα γίνει. Και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί και αλλήλους παραδώσουσι και μισήσουσι είναι αλλήλους. Τότε όσοι θα βλέπουν το σαρκείο τους, αυτό το σώμα, τότε θα προσπαθούν πολύ να σωθούν. Προσέξτε εις τους πολέμους τι γίνεται. Υποθέσουμε, αδερφοί μου, σας το είπα και άλλο. Επιτρέπει ο Πανάγαθος Θεός αυτή τη στιγμή μία ανέφοδον της Τουρκιάς μέσα στην Ελλάδα. Και έρχεται η Τουρκιά και μπαίνει μέσα στην Αθήνα. Ξέρετε πόσοι Τούρκοι θα γίνουν? Όλοι θα γίνουν Τούρκοι. Γιατί? Να σώσουν το σαρκείο τους. Δεν θα σκεφτούν τίποτε άλλο. Πώς να σώσω το σαρκείο? Βρέμα να σε σκοτώσει. Άλλο τι θα σου κάνει? Και όμως θα γίνουν προδότες,
θα γίνουν προδότες. Θυμηθείτε όταν ήρθαν οι Γερμανοί, πόσοι προδότες έγιναν. Θυμηθείτε. Είναι πράγματα τα οποία έγιναν, δεν είναι λόγια, δεν είναι κενά λόγια, αδιανά, είναι πραγματικότητα. Έτσι όταν έρθει και ο Αντίχριστος και αρχίζουν τα βάσανα, όλοι θα πάνε μαζί του. Γι' αυτό να προσέχουμε. Και πολλοί ψευδοπροφήτε εγερθίσονται και πλανήσουν σε πολλούς ψευδοπροφήτες. Είναι αυτή η μάγη. Δια της μαγείας θα έρθει ο Αντίχριστος. Και σήμερα σας είπα ότι ανεπτύχθη πλέον όχι η απλή μαγεία, αλλά η επιστημονική μαγεία, δια την οποία θα ομιλήσουμε άλλη φορά. Τι εστίν επιστημονική μαγεία. Φεύγουν πια τα κόκαλα των νεκρών και οι κεφαλές των νεκρών και τα χώματα των νεκρών και τα λάδια των νεκρών. Φεύγουν όλα αυτά και έρχεται η λεγόμενη επιστημονική μαγεία. Δι' αυτής οι μάγοι θα δράσουν επάνω στον κόσμο. Θα πατάει ένα κουμπί και ολόκληρο το μυαλό του ανθρώπου θα αλλάζει. Η ψυχολογία του ανθρώπου, ο άνθρωπος, δηλαδή αυτή τη στιγμή θα σου βάζει μια σκότηση μέσα στο μυαλό με ένα κουμπί. Θα αμολά τους διαόλους όπου έχει η κόλαση, θα τους αμολά και θα καβαλικεύουν πάνω στους ανθρώπους και θα τους πιπηλίζουν το μυαλό και θα του λέει με τούτο να πας, με τούτο να πας, με τούτο να πας, με τούτο να πας, με τούτο να πας. Οπότε αυτός χωρίς να ξέρει θα πηγαίνει με τον Αντίχριστο. Μέσω συγκροτήτων θα γίνει αυτό, όπως είναι και το λεκτορικό πατρό. Δι' αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχουμε, διότι πλέον το πόδι του Αντιχρίστου που θα πατήσει πάνω στην Οικουμένη είναι η επιστημονική μαγεία. Επιστημονική μαγεία. Μάγοι θα τον συνοδεύουν. Μάγοι. Δι' αυτό και όταν θα ανασταίνονται νεκροί, όταν θα θεραπεύονται οι λεπροί, όταν θα ανοίγουν τα μάτια των τυφλών, δια της μαγείας θα γίνουν. Δια της μαγείας. Ο Αντίχριστος θα δράσει δια της μαγείας και με τα κουμπιά. Κουμπιά, θα πατά κουμπιά και αυτά θα δρούν πλέον στον κόσμο. Και δια το πληθυνθήνε την ανομία ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Πολύ θα πληθυνθεί η ανομία. Η ανομία θα πληθυνθεί, δηλαδή η αμαρτία. Θα απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τον Θεό και η αγάπη προς τον Θεό θα ψυγεί. Θα γίνει όπως το ψυγείο το οποίο ανοίγουμε και βρίσκουμε μέσα το πάγος. Δια να το βάλουμε το καλοκαίρι μέσα στο ποτήρι, δια να πιούμε το νερό λίγο κρύο. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται, η πάλι του διαβόλου. Εδώ που τον βλέπω κάθε μέρα, που πολεμώ κάθε μέρα, η μανία του είναι ποιος θα μείνει στο τέλος. Κάνει οτιδήποτε σε αυτά τα παιδιά για να τους δώσει απαγοήτευση να φύγουν από την εκκλησία. Τους βάζει όλους τους πόνους, τους βάζει όλα τα κακά, ό,τι φανταστεί ο άνθρωπος. Βέβαια επιτρέπει ο Θεός από ψηλά, ό,τι επιτρέψει εκείνος γίνεται, ούτε μία τρίχα δεν πέφτει από την κεφαλή μας αν δεν επιτρέψει ο Θεός, για να φύγουν τα παιδιά. Και οπότε λέγει, όποιος μείνει στο τέλος αυτός κερδίζει. Οπότε όταν φύγουν, το τέλος είναι δικό του. Ή όταν σταματήσουν βαρεθούν πλέον να διαβάζονται. Σου λέει μα μια μέρα, δυο μέρες, τρεις μέρες, δέκα μέρες, έξι μήνες, ένα χρόνο, τρία χρόνια διαβάζομαι, δεν είδα τίποτα. Αυτός ζητά να σηκωθεί να φύγεις για να μείνει εκείνος κερδισμένος. Θα προσέχουμε, διότι ο Θεός μας προειδοποίησε και μας είπε ότι ο υπομείνας εις τέλος, στο τέλος. Στο τέλος, βλέπετε οι μάρτυρες τι ήταν, τους έβαζαν μέσα στα μαρτύρια. Αν σταματήσουν, αν φοβηθούν, το τέλος θα είναι του Αντιχρίστου, διότι από τότε είναι ο Αντιχριστός. Εάν μείνουν μέχρι τέλος όμως, κερδίζουν και έμεναν μέχρι τέλος. Επλήρωναν και τους δημίους των ακόμη, δια να τους αποκεφαλίσουν. Και κηρυχθήσατε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την Οικουμένη μαρτύριον βάση της έθνης και τότε ήξει το τέλος. Τότε θα έρθει το τέλος. Δηλαδή εις μια φράση του Κυρίου μας δίδει ένα τελειωτικό συμπέρασμα και λέγει στους μαθητάς του ότι μόνον όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο μου εις όλον τον κόσμο τότε θα έρθει το τέλος. Το Ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο.
δεν έχει κηρυχθεί ακόμη. Δεν κηρύχθηκε ακόμη σε όλο τον κόσμο. Στην Αποκάλυψη αναφέρει ότι θα παρουσιαστεί άγγελος από τον ουρανό και θα κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Άραγε θα είναι αυτό το σημείο όπως το λέγει η Αποκάλυψη ή είναι με μυστηριώδες χωρίων και αυτό. Μήπως θα είναι πραγματικό της άγγελος Κυρίου να κηρύξει το Ευαγγέλιο ή μήπως είναι αυτά τα μέσα τα οποία παρουσιάζονται σήμερα που λέγονται τηλεοράσεις, δορυφόροι κτλ. Και θα αρχίσει μια επιστροφή του κόσμου προς τον Θεό και θα γίνονται κηρύγματα από τις τηλεοράσεις, θα γίνονται ερμηνείες του Ευαγγελίου, θα διαβάζονται πατέρες της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να πούμε επακριβώς ότι έτσι θα γίνει. Πάντως εκείνο το οποίο θα γίνει είναι ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εις όλο τον κόσμο και τότε λέγει έξι το τέλος. Τότε λέγει θα φτάσει το τέλος. Όταν είδετε το δέλυγμα της ερημώσεως το ρηθέν διαδανήρ του προφήτου εστός εν τόπο Αγίου ο αναγινώσκον νοήτο, τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρη. Η δεβήλωση του τόπου του Αγίου είναι ο τόπος όπου είναι ο ναός του Σολομώντος αυτή τη στιγμή. Εκεί σε εκείνο τον τόπο λέγει θα καθίσουν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι βδέλυγμα. Δηλαδή είτε ένα έθνος είτε ένας πόλεμος όπως λέγουν οι προφητείες. Οι προφητείες αναφέρουν εκεί ότι από τη Ρώμη θα έρθει εκεί το βδέλυγμα. Νεωτέρα Ρώμη. Θα το δούμε όμως και αυτό. Πιστεύουν ότι από τον Πάπαν, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, θα πηγάσει ο ψευδοπροφήτης του Αντιχρίστου. Δεν είδαμε ότι θα είναι ο Αντίχριστος ένας και ο ψευδοπροφήτης δύο. Ο ψευδοπροφήτης θα είναι από τη Ρώμη, δηλαδή από τον Πάπαν. Και πολλοί λέγουν ότι τούτος ο Πάπας θα είναι ο τελευταίος και θα παραδώσει τη σκητάλη στον Αντίχριστο, στο ψευδοπροφήτη. Δεν γνωρίζουμε όμως τούτα, δεν τα λέγουμε επακριβώς, δεν τα αναφέρουμε ως πραγματικότης, έτσι όμως πολλοί θεολόγοι αναφέρονται στο σημείο τούτο. Τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέντωσαν επί τα όρια, επί του δώματος μη καταβενέτο άρετο εκ της οικίας αυτού. Όσοι είναι μέσα στην Ιουδαία λέγει θα φύγουν στα όρη, όσοι είναι πάνω στα δώματα να μην κατέβουν να πάρουν τίποτε και ο εν του αγρό μη επιστρεψάτο πίσω άρετα η μάτι αυτού και όσοι είναι έξω στους αγρούς λέγει να μην επιστρέψουν να έρθουν στο σπίτι να πάρουν τίποτε από το σπίτι. Ουέ δέτες εν γαστρία φούσες και τες τυλαζούσες εν εκείνες τις ημέρες. Όσες είναι εγκυμονούσες μητέρες οι ημέρες εκείνες θα είναι φοβερές δι' αυτάς. Προσεύχεστε δε ή να μην γέννητε η φυγή ημών εν καιρό χειμώνος μη δε Σαββάτο. Έστε γαρ τότε θλίψεις μεγάλη ή αού γέγονε να πάρχει εις κόσμου έως του νη ουδού μη γέννητε. Και οι μη εκολοβώθησαν η ημέρα εκείνη. Αν δεν μικραίνουν το ημέρες εκείνες ούκανε σώθη πάσε σάξ. Δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται η ημέρα εκείνη. Τότε εάν της ημίν είπε ιδού όδε ο Χριστός ή όδε μη πιστεύσετε. Άλλη προειδοποίηση. Προσέχετε λέγει μη σας πούν ότι εδώ είναι ο Χριστός και να πιστεύσετε. Μη πιστεύσετε ό,τι θέλει ας κάνει. Οποιοδήποτε θαύμα θέλει ας κάνει. Αυτός είναι ο Αντίχριστος, δεν είναι ο Χριστός. Μη πιστεύσετε λέγει. Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσου σε σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε πλανήσε. Άλλη προειδοποίηση. Ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Οι εκλεκτοί δεν είναι μόνο οι ιερείς και οι μοναχοί και οι μοναχές. Δεν είναι οι αρχιερείς μόνο. Είναι πας άνθρωπος που αγαπά τον Χριστό και πιστεύει στον Χριστό. Ονομάζεται εκλεκτός του Θεού. Ιδού προήρικα είμαι, σας τα είπα όλα λέγει. Αν είπος είναι μην ιδού εν τη ερήμο εστίμη εξέλθετε, ιδού εν της ταμής μη πιστεύσετε. Μπορεί να σας πούν ότι είναι σε σπίτια, μην τους πιστέψετε. Μπορεί να σας πούν ότι είναι μέσα στην έρημο, μην τους πιστεύσετε. Ως περγάρι αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται ως δυσμόν, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Όπως η αστραπή λέγει φαίνεται από όλο τον τόπο, από ανατολών μέχρι δυσμόν και από βορρά μέχρι νότου, το κατά τον ίδιο τρόπο λέγει θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Όπου γάρι αν είναι το πτώμα εκεί συναχθίσονται και οι αετοί. Και συνεχίζει ο Κύριος μας. Κατά τα σημέρας εκείνας λέγει ευθέως, μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος σκοτιστήσεται.
θα σκοτιστεί ο ήλιος. Η σελήνη ουδώσει το φέγγος αυτής. Η σελήνη θα σβήσει. Οι αστέρες θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν. Και τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου, το οποίο είναι ο Τίμιος Σταυρός. Άλλοι υποστηρίζουν ότι θα είναι άλλο το σημείο του Υιού του ανθρώπου, το οποίο εγώ ατομικός, αλλά και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας και όλοι οι νεότεροι θεολόγοι υποστηρίζουν ότι μόνον ο Τίμιος Σταυρός είναι. Και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και επί συνάψουση τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Από όλα τα τέσσερα σημεία του κόσμου θα μαζευτούν όλοι οι άνθρωποι. Από δε της σικής μάθετε την παραβολή, όταν ήδη ο κλάδος αυτής γέννηται απαλός και τα φύλλα εκφύγει και ότι εγγύσεστε το θέρος. Πλησιάζουν, λέγει, οι μέρες του θέρους όταν ο γεωργός ιδί της Σικιάν, η οποία τότε, λέγει, δίδει εις τον γεωργόν το σύνθημα ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω και εμείς όταν είδετε τα αυτά πάντα γινώσκετε ότι εγγύσεστε την επιθύρες, όταν τα βλέπετε όλα αυτά τα σημεία των καιρών, είναι πλησίον η ημέρα εκείνη. Αμήν λέγω ημίν, ουμή παρέρθει η γενεά αυτή, ως αν πάντα τα αυτά γέννηται. Τίποτε δεν θα μείνει που να μην πραγματοποιηθεί από όσα σας λέγω, λέγει ο Χριστός μας. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, ιδέ λόγοι μου μη παρέλθωση, διότι τους είπε ο ίδιος ο Θεός. Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρα σου δεις είδεν ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο Πατήρ μου μόνος. Εις το σημείο τούτο ακριβώς απορρίπτει πάσαν πρόρησιν, πάσαν σκέψην ότι τον τάδε καιρόν θα γίνει η παρουσία του Χριστού η Δευτέρα. Κανείς δεν γνωρίζει, κανείς. Σημεία των καιρών βλέπουμε, όχι όμως και πότε θα έρθει ο Χριστός μας. Ως περ δε ημέρε του Νόε ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Ως περ γαρίσαν εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού, τρώγοντες και πίνοντες και αμαρτάνοντες, έως ημέρας εισήλθε Νόε εν δικηβωτώ και ούκ έγνωσεν έως ήλθεν ο κατακλυσμός και ήρεν άπαντας, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο έσονται εν το αγρό, εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίεται. Δύο αλήθουσε εν το μήλον, η μία παραλαμβάνεται και μία αφίεται. Γρηγορείται ούν ότι ουκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται. Εκείνο δε γινώσκεται ότε ήδη ο οικοδεσπότης πια φυλακεί ο κλέπτης. Έρχεται εγρηγόρης έναν και ουκάν ίασε διορυγίνε την οικίαν αυτού. Όπως ο καλός νοικοκύρης λέγει, κλείνει την πόρτα του όταν θα φύγει κάπου σε ταξίδι και δεν την αφήνει ανοιχτή. Κατά τον ίδιο τρόπο λέγει, πρέπει και εσείς να είστε έτοιμοι. Δια τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι, διότι η ώρα ουδοκείται ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Έως εδώ ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός προειδοποιεί τα παιδιά του τα εκλεκτά. Μεταβαίνουμε δε από τον Κύριό μας εις τους προφήτες και παίρνουμε πρώτον τον Ιεζεκιήλ. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ αρχίζει δυσκολότερο το νόημα. Και γένετο λόγος Κυρίου προς μελέγον, ιέ ανθρώπου, στήρισον το πρόσωπον σου επί Γόγ και την γην του Μαγόγ, άρχοντα Ρος, Μοσόχ και Θοβέλ, και προφήτευσον επ' αυτόν και υπόν αυτό, τάδε λέγει Κύριος, Κύριος, ιδού εγώ επί σε Γόγ, άρχοντα Ρος, Μοσόχ και Θοβέλ, και συνάξωσε και πάσαν τη δύναμή σου ύπους και υπείς ενδεδειμένους θώρακας πάντας, συναγωγή πολλή, πέλτε και περικεφαλέ και μάχερε, Πέρσε και Αιθίωπες και Λίβιες, πάντες περικεφαλές και πέλτες, Γομέρ και πάντες υπερ αυτών,
οίκος του Θεργαμά επεσχά του βορρά και πάντεσε περί αυτών και έθνη πολλά μεταυτού. Ετοιμάσθητη, ετοίμασον σε αυτόν σύ και πάσε η συναγωγή σου, η συνηγμένη μετά σου και έσημη εις προφυλακήν αφημερών πλειώνων. Ετοιμαστήσετε και πεσχά του ετών ελεύσετε και ήξεις την γην την απεστραμένη από μαχαίρας συνηγμένων από εθνών πολλών επί γην Ισραήλ ή εγεννήθη έρημος διόλου και ούτως εξ εθνών εξελίδηθε και κατοικήσουσιν επιρρήνης άπαντες. Ερμηνεύω τους στίχους τούτους του Ιεζεκίλ. Ο Κύριος ομίλησε προς εμέ τον Ιεζεκίλ και μου είπε: «Ιέ ανθρώπου, στρέψε το πρόσωπον σου εναντίον του Γόγ και της χώρας Μαγόγ και των αρχόντων Ρος, Μοσόχ και Θοβέλ». Γόγ και Μαγόγ και άρχον Ρος είναι, αδερφοί μου, οι Ρώσοι. Προσέξετε τούτα τα λόγια της προφητείας, διότι σήμερα ο κόσμος επαναπαύεται ότι φθάνει η ειρήνη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, όταν ακούσετε ότι ήρθε η ειρήνη, τότε, λέγει, θα γίνει ο πόλεμος ο μεγάλος. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή γνωρίζει τους λόγους τούτους? Εάν εγνώριζε η ανθρωπότης ότι αυτό το έθνος που ονομάζεται Ρωσία θα ξεκινήσει και θα ορμήσει όπως η λάβα του ηφαιστείου που καλύπτει τον κόσμο επάνω εις όλη την Ασία και θα κατέβει και θα φτάσει στο Ισραήλ και θα γίνει ο πόλεμος ο μεγάλος, ούτε θα τρώγαμε, ούτε θα πίναμε, ούτε θα περπατούσαμε. Τότε εκεί θα παιχθεί το τελευταίο παιχνίδι. Και τούτη η προφητεία του Εζεκίηλ την ενισχύει η προφητεία του Ζαχαρίου, την ενισχύει η προφητεία του Ισαΐου, την ενισχύει η προφητεία του Δανιήλ και συνεχίζουν. Όλες οι προφητείες προειδοποιούν για τον πόλεμο τον μεγάλο. Και αν εγνωρίζαμε ακόμη, αδερφοί μου, και τον κίτρινο δράκοντα, ο οποίος έχει αφυπνιστεί αυτή τη στιγμή, ούτε θα κοιμόμαστε, ούτε θα ησυχάζαμε. Ποιος είναι ο κίτρινος δράκοντας? Η Κίνα, η οποία αυτή τη στιγμή αριθμεί 200 εκατομμύρια στρατού. 200 εκατομμύρια στρατού. Και τη φράση αυτή, 200 εκατομμύρια, 2 μυριάδες μυριάδων, την έχει η Αποκάλυψη. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο τούτο ότι αυτή τη στιγμή προλέγει ο Θεός μας διαμέσω του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και λέγει ότι ο βασιλεύς από Ανατολών θα απαριθμεί 200 εκατομμύρια στρατού και θα ορμήσει επάνω εις τον κόσμο για να τον αφανίσει. Αλλά τούτα θα τα δούμε όμως στη συνέχεια, ποιος είναι αυτός ο δράκον ο κίτρινος, και τότε θα είναι η ανησυχία η μεγάλη. Γόγ λοιπόν και Μαγόγ και των αρχόντων Ρος, οι άρχοντες Ρος, οι Ρώσοι δηλαδή. Μοσόχ, από τη φράση αυτήν βγαίνει η Μόσχα, και Θοβέλ είναι άλλη περιοχή. Προφήτευσε εναντίον του Γόγ και είπε εις αυτόν, δηλαδή αποτείνεται ο Θεός προς ένα άρχοντα των Ρώσων και του λέγει, βάλε στα μυαλά σου, του λέγει, αυτά λέγει ο Κύριος, Κύριος, ιδού εγώ επέρχομαι εναντίον σου Γόγ, εγώ ο Θεός θα έρθω εναντίον σου, του λέγει, και εναντίον των αρχών των Ρος, Μοσόχ και Θοβέλ, εις αυτούς τους άρχοντας, λέγει, θα πέσω εγώ, θα περιμαζεύσω σε και όλη τη στρατιωτική σου δύναμη. Ακούετε τώρα εδώ πως προφητεύει ο Ιεζεκίηλ,
όλη τη στρατιωτική σου δύναμη, λέγει, θα την μαζεύσω εγώ ο Θεός. Ύπους και υπείς ενδεδειμένους όλους με θώρακας. Τούτο προϊονίζει τα τάγκ. Δεν θα έχει ύπους. Οι ύποι έχουν περάσει, φύγανε. Είναι θωρακισμένοι ύποι, δηλαδή όταν περπατούν αυτά τα τάγκ δεν βλέπεις τίποτε. Ούτε στρατιώτη βλέπεις, ούτε τίποτα. Βλέπεις ένα όγκο ο οποίος κινείται με αστραπιά ταχύτητα και σκορπίζει το θάνατο. Λοιπόν, λαών πολλήν, οπλισμένων με ασπίδας, με περικεφαλαίας και με μαχαίρας, μαζί σου θα είναι Πέρσε, Αιθίωπες και Λίβιες. Δηλαδή, ο Ρώσος θα κατέβει, θα διασχίσει την Τουρκιά, η οποία Τουρκιά θα εξαφανιστεί από το χάρτη. Δεν θα μείνει. Οι Τούρκοι θα εξαφανιστούν στο πέρασμα της Ρωσίας, δεν θα μείνει Τουρκία. Θα κατέβει εκεί και θα έρθει εις το Αιγαίο και από το Αιγαίο θα κατέβει και θα φτάσει στο Ισραήλ. Και εκεί θα αρχίσουν οι συγκρούσεις οι μεγάλες, ο δε όποιοι γνωρίζετε όσοι ενθυμίστε ένα μονόφθαλμο που ονομαζόταν Νταγιάν, αρχηγός του πολέμου των 7 ημερών, αυτός όταν τον ερώτησαν, μόλις εκέρδισε τον πόλεμο, όταν τον ερώτησαν και του είπαν, αρχηγέ, τώρα κερδίσαμε τον πόλεμο, ο άλλος πόλεμος που θα γίνει με ποιους θα είναι, ξέρετε τι απάντησε? Με τους Ρώσους. Προφήτευσε χωρίς να το θέλει, όπως τον Καϊάφα, ο οποίος είπε πρέπει να θανατωθεί ένα, λέγεται, για να ζήσει όλος ο κόσμος. Ο Καϊάφας προφήτευσε, είναι αυτός ο προδότης, ο αρνητής αυτός του Χριστού μας, προφήτευσε νάκο. Και τούτος ο Νταγιάν προφήτευσε χωρίς να το θέλει και είπε τα λόγια τα οποία λέγουν οι προφήτες. Δηλαδή ο επόμενος πόλεμος του Ισραήλ θα είναι με τους Ρώσους, όλοι οπλισμένοι με τα περικεφαλαίας και τα σασπίδας του. Ο Γομέρ και όλοι οι πολεμιστές του, ο λαός Θεργαμά από τα ακρότατα όρια του Βορρά και όλοι οι γύρω από αυτόν πολεμιστές, έθνη πολλά θα είναι μαζί σου. Ετοιμάσου λοιπόν, λέγει στους Ρώσους ο Θεός, δηλαδή θα μπει μέσα στο μυαλό, ο Θεός μεταστρέφει βουλά σε θνό. Θα μπει μέσα στο μυαλό του Ρώσου, εκεί που θα είναι όλα ήσυχα, που θα φαίνονται ότι είναι ήσυχα, και μία μεγάλη εστία αναταραχής και προκλήσεως τούτου του πολέμου είναι το θέμα των Αράβων, το Μεσανατολικό. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, το οποίο είναι ένα καμίνι και ανάβει και δεν μπορεί να τελειώσει. Εψές ήταν, χθες το βράδυ ήταν ο Αραφάτ στην Αθήνα. Αυτός είναι η θριαλίδα που πηγαίνει δεξιά αριστερά και βάζει φωτιά, νεως ότου να έρθουν τα πράγματα εκεί που ο Θεός τα όρισε. Αυτός το έθνος που ονομάζονται Άραβες, αυτό δεν θα ησυχάσει και εξαιτίας αυτού του έθνους θα γίνει ο πόλεμος εναντίον των Εβραίων. Διότι αυτοί θα τους καταπιέζουν, αυτοί θα αντιτείνουν, θα ενωθούν οι Άραβες. Θα κατέβει ο Ρώσος από πάνω και ξέβρεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία προφυλακή του Ρώσου. Ποιο είναι? Η Συρία. Τη βλέπετε ότι όλοι είναι με τους Αμερικάνους, η Συρία είναι μαζί του. Το προσέξετε αυτό, το έχετε δει αυτό? Το επισημάνατε αυτό? Δεν το επισημαίνει όποιος και να είναι. Όποιος και να είναι δεν γνωρίζει αυτά τα πράγματα, διότι δεν μελετά την Αγία Γραφή. Αυτή η Συρία γιατί έμεινε ως προφυλακή και δεν πήγε με τους Αμερικάνους? Είναι στο σχέδιο του Θεού, για να κατέβει ο Ρώσος από πάνω και να έβρει εκεί ένα στήριγμα και από εκεί να επιτεθεί εναντίον των Εβραίων, αφού πάρει την Αίγυπτο, την Αιθιοπία και τη Λιβύη. Αυτό μας είπε προηγουμένως εδώ ο Εζεκίλ. Αυτό το λέγει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού το λέει, δεν το λέγουμε εμείς. Δι' αυτό αδερφοί μου τα πράγματα δεν είναι όπως τα βλέπει ο κόσμος. Ετοιμάσου λοιπόν, ετοίμασε τον εαυτόν σου και όλον το πολύ πλήθος των στρατιωτών που θα είναι συγκεντρωμένοι μαζί σου. Συ δε ως αρχηγός του στρατεύματος αυτού, όλοι οι οποίοι θα είναι μαζί σου. Τι εννοεί εδώ? Τι θέλει να πει εδώ ο Εζεκίηλ? Όλο τον μπλοκ το ανατολικό.
Όλους αυτούς λέγει. Όλοι οι οποίοι είναι μαζί σου λέγει, ετοίμασε τους λέγει. Ετοίμασε τους όλους δια πόλεμων μεγάλων. Σίδεος αρχηγός του στρατεύματος αυτού, και σήμερα βλέπουμε ότι η Ρωσία είναι που τρέφει όλο αυτό τον μπλοκ το ανατολικό με όπλα και με πυράβλους και με οτιδήποτε. Δεν είναι αρχηγός. Αρχηγός λέγει, ως αρχηγός το τονίζει ο Θεός. Σύ λέγει ο αρχηγός αυτών όλων που είναι μαζί σου, θα τεθείς στην υπηρεσία μου. Θα με υπηρετήσεις εμένα λέγει. Αλλά το παράδοξο, το φοβερό είναι ότι ενώ τώρα του λέγει ότι είσαι μαζί μου, στο τέλος θα πάθει τη μεγαλύτερα πλεχτάνη της ζωής του αυτό το στράτευμα, διότι ο Θεός θα πάει εναντίον του και θα υπερασπίσει ποιους νομίζετε? Τους Εβραίους. Ο Θεός θα υπερασπίσει τους Εβραίους. Αυτό το λαό, το έθνος αυτό που του έκανε τόσα και τόσα, θα το υπερασπίσει στο τέλος, δια να εκπληρωθεί ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, ότι θα επιστρέψουν οι Εβραίοι και θα πιστέψουν στον Χριστόν, το Θεόν των αληθινών. Μάλιστα. Αυτά είναι τα μυστήρια της Αγίας Γραφής, αδερφοί μου. Κάνετε υπομονή, διότι πολλά θα ακούσουμε. Όπως αυτά θα ακούσουμε πολλά παράξενα, τα οποία για μας είναι παράξενα, όμως δια την Αγία Γραφή είναι αλήθειες, πραγματικότητες, τις οποίες όμως ο κόσμος δεν γνωρίζει. Αυτή η στρατιά από τα πολλά έθνη που έχουν συγκεντρωθεί ολόγυρά σου, δηλαδή εννοεί τον μπλοκ το ανατολικό, έχει από αρχαιωτά τους χρόνους προοριστεί από καταβολής κόσμου δηλαδή, και κατά τους τελευταίους τούτους καιρούς θα έρθει και θα φτάσεις μίαν χώρα η οποία έχει πλέον λυτρωθεί από τη φωνική μάχαιρα των εχθρών, εις την χώρα του Ισραήλ. Δηλαδή όταν εγένετο ο διασκορπισμός των Εβραίων εις όλα τα έθνη του κόσμου, ο Θεός τους διεφύλαξε από μάχαιρα, από καταστροφή λέγει. Ο Θεός τους εφύλαξε από θάνατο και πραγματικά τους περιεμάζευσε, όπως η γλώσσα περιμαζεύει τα γλωσσόπουλα, τους περιεμάζευσε ο Θεός και τους έφερε και έκαναν κράτος. Δι' αυτό τα σημεία των καιρών, τα οποία λέγαμε προηγουμένως, τόσα χρόνια δεν υπήρχαν, τώρα υπάρχουν όμως. Και αυτοί που τους βλέπετε σήμερα είναι διατεθειμένοι να πεθάνουν ως τον έναν, αλλά να μην εγκαταλείψουν αυτά τα εδάφη τα οποία πήραν. Διότι είναι δοσμένα, λέγει, από καταβολής κόσμου, είναι δικά μας. Και αν θυμηθείτε τον Ντεκόρ, αν θυμίστε όταν γίνεται ο πόλεμος των 7 ημερών, άνοιξε τον Ντεκόρ στο στόμα του και τους λέει να φύγετε, να τους αφήσετε τους Άραβες, διότι είναι δικά τους. Και ξέρεις τι το απήντησαν, εκείνος ο Νταγιάν. Και εκείνη η Μέγια. Εκείνοι, ξέρετε τι του απήντησαν τον Ντεκόρ? Του λέγουν, όταν υπήρχε γη του Ισραήλ, εσύ ήσουν ανύπαρκτος. Γι' αυτό σιώπη. Αυτή είναι το μολόν λαδέ, το οποίο λέγαμε εμείς άλλοτε, το λέγουν τούτοι σήμερα. Άμα τολμάς, λέγει, ένα να πάρεις το Ισραήλ. Και ξέβρετε σήμερα ότι είναι πυρηνική δύναμη. Αυτά τα ξέβρουν οι ειδήμονες, οι αυθεντίες περί τη Μέση Ανατολή. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται στρατιωτικοί και που μελετούν και την Αγία Γραφή. Η οποία προηγουμένως είχε εξ ολοκλήρου ερημωθεί η γη του Ισραήλ. Αυτός όμως ο Ισραηλιτικός λαός ευγήκε πλέον από την αιχμαλωσία των ειδωλολατρικών εθνών και κατοικούν όλοι ειρηνικώς στην χώρα των. Ειρηνικώς βέβαια δεν κατοικούν αυτή τη στιγμή, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα πούν ότι θα τα κανονίσουν με τους Άραβας για να ζήσουν ειρηνικώς. Δηλαδή θα υπάρξει μια περίοδος ειρήνης μεταξύ Εβραίων και Αράβων. Θα το αναμένουμε τούτο. Είναι αγιογραφικό τούτο και πρέπει να το αναμένουμε. Θα έρθουν σε μια συμφωνία. Θα ορμήσουν όλοι επάνω τους, ένας από εκεί, ο άλλος από εδώ, τώρα σήμερα η λεγόμενη Ένωση της Ευρώπης, η ΕΟΚ, από την άλλη η Αμερική, από την άλλη δεν ξέρω ποιοι, θα τους αναγκάσουν τους Εβραίους να ζήσουν ειρηνικό σε ένα χρονικό διάστημα, μικρό χρονικό διάστημα με τους Άραβες. Τότε θα γίνει η επίθεση στο Ρώσο από ψηλά. Και αναβήσει ως ιετός και ήξης ως νεφέλη κατακαλύψε γην και έσυσή και πάντες υπερισέ και τα έθνη πολλά μετά σου. Τάδε λέγει Κύριος, Κύριος,
Συ θα αναβείς εναντίον της χώρας αυτής ως αν ραγδαία βροχή. Θα φτάσεις εκεί ως σκοτεινή νεφέλη και θα σκεπάσεις όλη την γη του Ισραήλ. Λέει ο Θεός τώρα εις τους Ρώσους, μέσα στο αυτή ενός αρχηγού, είτε Κρουτσόβ λέγεται, είτε Κουρπατσόβ λέγεται, είτε οτιδήποτε, όποιος είναι ο αρχηγός, θα μπει εκεί ο Θεός μέσα στο αυτή του και θα του πει, θα ορμήσεις επάνω τους όπως η βροχή που κατακαλύπτει την γη και όπως η νεφέλη, δηλαδή το νέφος που σκεπάζει την γη, έτσι θα πέσεις επάνω τους να τους σκεπάσεις όλους για να τους τιμωρήσεις. Λέγουν δε οι θεολόγοι οι νεότεροι ότι είναι η τελευταία φορά που θα πληρώσουν οι Εβραίοι για το αίμα του Κυρίου μας που έχεσαν επάνω εις τον Σταυρόν αδίκως, που είπαν το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Θα πληρώσει ακόμη μια φορά, αυτή τη φορά. Θα σφαγούν, λέγει, όλοι οι Εβραίοι εκεί και όσοι ζήσουν θα πούν, θα νικήσουν τους Ρώσους, θα νικηθούν οι Ρώσοι και τότε θα πούν, μα εμείς, μια χούφτα άνθρωποι, νικήσαμε αυτό τον πολυάριθμο στρατό, αποκλείεται. Είναι ο Θεός που μας βοήθησε. Αυτός ο Θεός πρέπει να τον πιστεύσουμε. Και τότε θα πιστεύσουν, θα βαπτιστούν και τότε ήξε το τέλος. Είναι σημεία πολλά, αδερφοί μου, τα οποία θα προηγηθούν πάνω στον πλανήτη της γης. Στην επιδρομή αυτήν θα είσαι εσύ και όλοι οι γύρω από σε πολεμιστέ και πολλά άλλα έθνη μαζί σου. Άλλα έθνη μαζί του είναι ο αρχηγός του Νότου, αρχηγός του Βορρά και αρχηγός του Νότου. Δύο αρχηγοί. Ο ένας ο βασιλεύς του Βορρά και ο άλλος ο βασιλεύς του Νότου. Βασιλεύς του Βορρά είναι ο αρχηγός των Ρώσων, βασιλεύς του Νότου είναι ο αρχηγός της Αιγύπτου, Αιθιοπίας και Λιβύης, αυτών των τριών χωρών. Τάδε, λέγει Κύριος, Κύριος, αυτά λέγει ο Κύριος, ο Κύριος, κατά την ημέρα εκείνη θα αναβούν στην καρδία σου σκέψεις. Βλέπετε, θα αναβούν στην καρδία σου σκέψεις και επιθυμίε και θα σκεφτείς πονηρούς λογισμούς. Ποια είναι η περίοδος αυτή? Είναι η περίοδος κατά την οποία θα προοδεύσει τόσο πολύ το Ισραήλ και όπως έχει προοδεύσει, ούτως ώστε, αδερφοί μου, θα καταστεί το πλουσιότερο έθνος του κόσμου. Δεν θα υπάρχει άλλο πιο πλούσιο από το Ισραήλ. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή ομιλούσε ένας με έναν Εβραίο, ο οποίος ήταν η δήμον επάνω στα θέματα τα οποία ονομάζονται γεωργικά προϊόντα. Και τι ανεκάλυψε, τι απεκάλυψε ο Εβραίος? Ο Εβραίος είπε ότι στην νεκρά θάλασσα, μέσα στην νεκρά θάλασσα, η οποία σκεπάζει τα σπέντε πόλεις, τα Σόδωμα και τα Γόμα, αυτή η νεκρά θάλασσα περιέχει μέσα ένα λίπασμα που ονομάζεται ποτάσσα. Αυτή η ποτάσσα είναι ειδική δια την εκμετάλλευση της γης και αυτή η νεκρά θάλασσα περικλεί, λέγει, τόσων πλούτων μέσα ούτως ώστε φτάνει τα 3,270 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή όσο είναι ο πλούτος της Αμερικής, της Γαλλίας και της Αγγλίας. Και περιέχει, λέγει, μέσα στην γη σκεπασμένο περιέχει μέσα τέτοια δύναμη ατμού η γη, ούτως ώστε θα παράγουν, λέγει, ρεύμα το οποίο θα είναι το φθηνότερο του κόσμου. Και με αυτό το ρεύμα θα κάνουν οτιδήποτε οι Εβραίοι. Θα έχουν τα πάντα στα χέρια τους. Τότε, λέγει, όταν θα σου βάλω εγώ τις σκέψεις μέσα στην καρδιά σου, λέγει, και θα σε κλείνω, λέγει, προς τους Εβραίους, τότε ερείς, τότε θα πεις. Τι θα πεις? Εγώ θα επέρθω εναντίον της χώρας αυτής. Εκεί που θα είναι όλα ήσυχα, ειρήνη. Την οποία ο Θεός απέρριψε και αφήκε να προστάτευτον. Εδώ είναι η πλάνη η οποία θα πλανηθεί.
θα νομίσει ότι ο Θεός αφήκε και τον λαό του απροστάτευτο, αλλά αυτός ο λαός είναι ο εκλεκτός του Θεού. Θα έρθω εις εποχήν κατά την οποία θα ησυχάζουν οι κάτοικοι της και θα ζουν ειρηνικοί. Θα επέλθω εναντίον όλων των κατοίκων της χώρας στην οποία θα υπάρχουν, δεν υπάρχουν ούτε οχυρά τείχη, ούτε μοχλή των πυλών, ούτε και πύλε καν στα τείχη. Δια να τη λαιλατήσω, δια να πάρω όσον το δυνατόν περισσότερα λάθηρα από αυτήν. Είναι τούτο που είπα προηγουμένως, ότι παντού θα υπάρχει πείνα και εκεί θα υπάρχει μεγάλη ευημερία. Θα απλώσω λοιπόν τα χέρια μου εις την δέως ερημωμένη χώρα, η οποία δεν υπήρχε, προηγουμένως έχει γίνει, η οποία τώρα κατοικείται εναντίον λαού, ο οποίος έχει συγκεντρωθεί ανάμεσα από πολλά άλλα ειδωλολατρικά έθνη, τώρα δεν έχουν κατασκευάσει και αποκτήσει ιδιοκτησίας και κατοικούν στο κέντρο της γης. Είναι όντως το κέντρο της γης η Παλαιστίνη. Μπορεί να μην είναι επακριβώς στο κέντρο, δηλαδή με γεωμετρική ακρίβεια, πλην όμως είναι το κέντρο της γης η Παλαιστίνη. Και τούτον είναι ακριβώς που λέγει εδώ ο Θεός δια του προφήτου η Εζεκιήλ. Πολλών πεποιηκώτας χτίσεις κατοικούντας επί των ομφαλών της γης. Ομφαλός της γης, το κέντρο δηλαδή της γης. Σαβά και δεδάν και έμποροι καρχιδόνοι και πάση εκόμε αυτόν ερούσισι. Εις προνομήν του προνομεύσες έρχη και σκυλεύσες σκύλα. Συνήγαγες συναγωγήν σου λαβήν αργύριων και χρυσίων απενέγκαστε χτίσιν του σκυλεύσε σκύλα. Οι κάτοικοι Σαβά και Δεδάν, οι καρχιδόνοι οι έμποροι δηλαδή και όλε οι πόλεις αυτών οι σκερδοσκοπικάς επιχειρήσεις αποβλέποντες θα σου πούν. Λοιπόν, σι έρχεσαι δια να λαιλατήσεις και να αποκτήσεις λάφυρα. Συνεκέντρωσες τη στρατιωτική σου δύναμη δια να πάρεις αργύριων και χρυσίων να αποκτήσεις όση δικά σου πολλά λάφυρα. Η μισή με θα πρόθυμη να τα αγοράσουμε. Θα ορμήσουν, λέγει η Καρχιδόνη και οι άλλοι επάνω εις τους Ρώσους και να τους πούν, πάρτε τα εσείς και εμείς είμαι θα έτοιμοι να τα αγοράσουμε. Δια τούτο σύ οι ανθρώπου προφήτευσον και υπέ εις τον Γόγο. Δια τούτο προφήτευσον οι ανθρώπου και υπόν τον Γόγο. Τάδε λέγει Κύριος, ούκεν τη μέρα εκείνη εν το κατοικιστήν εν το λαόν μου Ισραήλ επιρρήνης εγερθήσει. Δια τούτο σύ ιέ του ανθρώπου προφήτευσον και είπε εις τον κόμ. Αυτά λέγει ο Κύριος κατά την εποχήν εκείνη κατά την οποία ο λαός μου θα έχει εγκατασταθεί ειρηνικός εις την χώρα του Ισραήλ. Τότε εσύ θα επέλθεις εναντίον των. Θα ξεκινήσεις από τα άκρα του βορρά και θα επέλθεις. Μαζί σου δε θα έρθουν και πολυάριθμοι στρατιώτες από πολλά έθνη, όλοι επάνω εις ύπους μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Θα επέλθεις εναντίον του Ισραηλιτικού λαού μου, ως αν νεφέλη, δια να σκεπάσεις όλη την χώρα. Αυτά θα γίνουν κατά τους τελευταίους τούτους καιρούς. Εγώ θα σε οδηγήσω εναντίον της χώρας του Ισραηλιτικού λαού. Τούτο δε δια να με γνωρίσουν όλα τα έθνη, όταν δια σου ως οργάνου μου θα φανεί η δόξα μου ενώπιον των. Αυτά λέγει ο Κύριος, Κύριος εις τον Γκόκ. Συ είσαι εκείνος δια τον οποίον προηγουμένως εις το παρελθόν ομίλησα διαμέσου των δούλων μου των προφητών του Ισραηλιτικού λαού κατά της ημέρας των ετών εκείνων. Ότι δηλαδή εγώ θα σε οδηγήσω εναντίον του λαού αυτού κατά την εποχήν εκείνη κατά την οποία θα επέλθει ο Γκόκ εις την χώρα του Ισραήλ, λέγει Κύριος, θα εξπάσει ο θυμός μου ο μεγάλος και η αγανάκτησή μου επάνω εις σε την φλόγα της οργής μου ελάλησα. Ασφαλώς και βεβαίως κατά την ημέρα εκείνη θα γίνει μέγας σεισμός εις την χώρα του Ισραηλιτικού λαού. Θα συγκλονιστούν από τον τρόμο εξαιτίας μου οι ιχθύες της θαλάσσης, τα πτηνά του ουρανού, τα θηρία της υπαίθρου, όλα τα ζώα που έρπουν εις την γη, όλοι οι άνθρωποι που καλύπτουν την έκταση αυτής. Θα διαραγούν τα όρη, θα κρυμνιστούν εφάραγγες και κάθε οχυρόν τείχος των πόλεων θα πέσει σε ρήπια.
τότε θα επιφέρω εναντίον του εγώ κάθε φόβον, λέγει ο Κύριος. Βλέπετε το σημείο τούτο. Τώρα θα στραφεί επάνω στους Ρώσους. Ενώ την πρώτη στιγμή είναι υπέρ αυτών, τώρα θα στραφεί εναντίον του. Ο τρόμος και η σύγχυση θα είναι τέτοια ώστε η μάχηρα του ενός στρατιώτου του εγώ θα στρέφεται εναντίον του στρατιώτου του. Θα αρχίσουν να σκοτώνουν ο ένας τον άλλο. Θα κρίνω και θα καταδικάσω τον Γκόγκ εις θάνατον. Θα τον κρίνω και θα τον καταδικάσω εις θάνατον. Περίεργα, πολύ περίεργα πράγματα. Μυστηριώδη πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή, αδερφοί μου. Αίμα και κατακλυσμιαίε βροχέ θα πλημμυρίσουν την χώρα του. Κατακλυσμιαίε βροχέ και αίμα. Εδώ πρόκειται περιβαλλιστικών ή πυρηνικών όπλων τα οποία θα εξπάσουν εις τον πόλεμο αυτόν, ο οποίος λέγεται πόλεμος του Αρμαγεδόνος. Θα βρέξω επάνω εις αυτόν και εις όλους τους στρατιώτες και τα έθνη που θα είναι μαζί του χάλαζαν ως σαν λίθους, φωτιάν και θιά. Αυτά είναι τα πυρηνικά όπλα. Έτσι δε με την καταστροφή του επιβούλου αυτού θα φανεί το μεγαλείο μου, η αγιότης μου και η δόξα μου και θα γίνω γνωστός ενώπιον πολλών ειδωλολατρικών εθνών και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ο Θεός. Έως εδώ τελειώνει ο προφήτης Ιεζεκιήλ το 38ο κεφάλαιό του και θα εισέλθουμε στο 39ο κεφάλαιο στην ερχομένη Τετάρτη, αδερφοί μου, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα και άλλος κόσμος να ακούσει αυτά τα λόγια. Θα ήθελα πολλοί κόσμος να ακούει αυτά τα λόγια που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Δεν ξέρει ο κόσμος τίποτα. Αλλά εμείς οι οποίοι μας αξιώνει ο Πανάγαθος Θεός και ακούμε το λόγο του, να προσευχόμεθα, να τον παρακαλούμε, να τον οικετεύουμε, να μας αξιώσει εάν είναι στα σημέρα μας να μείνουμε πιστοί κοντά του έως θανάτου, εάν δεν είναι στα παιδιά μας να ακούν και εκείνοι αυτά τα λόγια με τα σημερινά μέσα τα οποία υπάρχουν και να μας αξιώσει της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.